Δημοτικού. Αξιότιμη δασκάλη, καλημέρα σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για αυτή τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε να βρίσκομαι κοντά σας, έστω και διαδικτυακά, αυτή την σπουδαία μέρα για εμάς τους αθλητές και όχι μόνο, την παγκόσμια μέρα του αθλητισμού και να τη γιορτάσουμε εισαγωγικά μαζί. Επί την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τον αθλητισμό γενικότερα και μετά να πάμε στο άθλημά μου, την πάλι, την ελευθέρα πάλι συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, η άθληση είναι ένα, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για τον άνθρωπο, το οποίο θα έπρεπε ο καθένας μας να το συμπεριλαμβάνει στην καθημερινότητά του. Είτε αυτό είναι να πηγαίνει απλά σε γυμναστήριο, είτε να ανήκει σε μια ομάδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, κολύμβηση, το οτιδήποτε. Διότι από τον αθλητισμό θα μάθεις να είσαι πειθαρχημένος, να σέβεσαι τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, τον αντίπαλό σου, τον συναθλητή σου, να γνωρίζεις ποιες είναι οι ικανότητές σου, να έχεις μια αυτογνωσία, να ξέρεις δηλαδή ποια είναι τα όρια σου, τι μπορείς να κάνεις, τι δεν μπορείς, να βάζεις καινούριους στόχους για να ξεπεράσεις τα όρια σου, να αναπτύξεις τις ικανότητές σου και πάνω απ' όλα μας προσφέρει υγεία, γιατί όταν αθλείσαι καλλιεργείς και ένα υγιές σώμα και μαζί με το σώμα πάει και το μυαλό, πακέτο, συνήθως. Αυτά για τον αθλητισμό γενικότερα. Πάμε τώρα στην πάλι, συγκεκριμένα στην ελευθέρα πάλι, το άθλημά μου, διότι η πάλι χωρίζεται σε ελευθέρα πάλι που κάνω εγώ και οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες κάνουν μόνο ελευθερά πάλι, και ελληνορωμαϊκή πάλι που στην ουσία πιάνεις από τη μέση και πάνω τον αντίπαλό σου ή αυτό σε σένα. Ενώ στην ελευθέρα, όπως λέει και το όνομα, ελευθέρα πιάνεις τα πάντα, πόδια, χέρια, ό,τι θες. Λοιπόν, τώρα η πάλι είναι ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα, ξεκίνησε μάλιστα και από την αρχαία Ελλάδα, ανήκει ναι μεν στα βαριά αθλήματα, στις πολεμικές τέχνες, αλλά δεν έχει καθόλου βία. Και θεωρώ ότι αυτό το κάνει και τόσο σπουδαίο, μοναδικό, διότι νικάς τον αντίπαλό σου, τον ακινητοποιείς σε εισαγωγικά, χωρίς να του προκαλέσεις κάποιον πόνο ή αυτό σε σένα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό και καλό στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πολύ δύσκολο και ιδιαίτερο άθλημα, περίπλοκο, γι' αυτό και όσο πιο μικρό ξεκινήσει, τόσο το καλύτερο. Γιατί συμπεριλαμβάνει πολλά στοιχεία από διάφορα αθλήματα. Ένας ολοκληρωμένος παλαιστής πρέπει να είναι δυνατός, να είναι γρήγορος, να έχει ευελιξία, ανοίγματα και πάνω απ' όλα και στρατηγικό μυαλό και τεχνική προφανώς. Στρατηγική το λέω γιατί μπορεί να τύχει κάποιος αντίπαλός σου να είναι καλύτερος από σένα. Αν έχεις όμως την κατάλληλη σκέψη και την κατάλληλη στρατηγική, μπορείς να τον κερδίσεις. Τώρα για την πάλι αυτά είχα να πω. Εγώ ασχολούμαι από τα τέσσερα μου με την πάλι, εδώ και 13 χρόνια. Αν κάποιος ενδιαφέρεται ή κάποια, δεν έχει σημασία, αγόρι, κορίτσι, και θέλει να ξεκινήσει, της άρεσε η παρουσίαση που έκανα για την πάλι, μπορεί ευχαρίστως να πάει στο σύλλογο της Αλεξάνδρειας, όπου ξεκίνησα κι εγώ, ο Ημαθείων έτσι λέγεται, και να δοκιμάσει εκεί πέρα. Βέβαια, εντάξει, το λέω από τώρα, μπορεί να μην σας αρέσει πρώτη φορά, αλλά αν επιμείνετε μπορεί και να σας αρέσει. Ή ακόμα, άμα θέλετε, τα καλοκαίρια που έρχομαι εγώ στην Ελλάδα για διακοπές, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να έρθει και να κάνουμε ευχαρίστως και μαζί προπόνηση και να δει πώς είναι πάλι. Αυτά είχα να σας πω. Χάρηκα πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή τη τιμή ως πρώην μαθητή της πρώτης δημοτικού στο 7ο. Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας. Σε συγχαίρομαι για όλα όσα έχεις πετύχει και για το ότι τιμάς και την πόλη μας και την Ελλάδα, φυσικά τον εαυτό σου, την οικογένειά σου, το σχολείο μας, γιατί ήσουν ο μαθητής μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι
Και εγώ χαιρόμουν πολύ όταν ερχόταν, έπαιρνε τηλέφωνο η μαμά σου και ζητούσε να έρθετε ξανά στο σχολείο όταν ερχόσασταν από τη Γερμανία. Και ερχόσασταν και εσύ και η αδερφή σου. Τώρα η δασκάλα του σχολείου μας, η κυρία Μέρη, αυτή μου θύμισε πάλι το όνομά σου και όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και θελήσαμε σήμερα που είναι η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού να την αφιερώσουμε σε σένα, στο άθλημά σου και σε όλα αυτά που έχεις κάνει. Λοιπόν, θα θέλαμε να σε ακούσουν τα παιδιά. Σε ακούνε τα παιδιά του σχολείου μας, είναι οι μεγάλες τάξεις, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη και με μεγάλη αδημονία περιμένουν να σε ακούσουν. Γεια σας! Γεια σας! Αγώνες της Γερμανίας με τη γερμανική ομάδα. Με τους συλλόγους σου, ναι. Εσύ είσαι μέλος της εθνικής ομάδας, έτσι? Είμαι μέλος, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ρωτήστε κάτι, ρωτήστε κάτι άλλο. Γεια, λέει, ωραία. Μας πάρει μία νύχτα. Δεν σε βλέπει. Λοιπόν, να σε ρωτήσουν κάποια πράγματα τα παιδιά. Ωραία. Έλα, Αναστασία. Αναστασία, για λέγε. Πόσα χρόνια κάνεις? Ακούστε λίγο. Πάλι κάνω 13 χρόνια, ξεκίνησα όταν ήμουν 4 χρόνια. Ποιος άλλος θέλει εδώ? Πόσα χρόνια είσαι? 17. Έλα πιο κοντά. Έλα εσύ. Δυνατά, δυνατά. Τι πράγμα σου έκανε πάλι και σου άρεσε τόσο πολύ? Γιατί μου άρεσε πάλι τα αθλήματα που έκανε. Και κυρία, γιατί δεν είχε πει. Γιατί μου άρεσε πάλι. Ναι, ναι. Λοιπόν, με τη χειρά να εξηγήσω και όλες την πάλι. Με την πάλι ξεκίνησα στα 4 μου γιατί ήταν και ο πατέρας μου παλιά παλιστής. Στην αρχή ήταν σαν παιχνίδι, γι' αυτό με κράτησε και κρατάει τα μικρά παιδιά, το βλέπουν σαν παιχνίδι. Και μου αρέσει γιατί είναι ένα, ανήκει ναι μεν στα βαριά αθλήματα, στις πολεμικές τέχνες, όπως το box, το kickbox και όλα αυτά. Αλλά είναι ένα άθλημα που δεν έχει καθόλου βία, παρόλο που είναι πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, μπορείς να ακινητοποιήσεις τον αντίπαλό σου, σε εισαγωγικά, χωρίς να προκαλέσεις πόνο ή να σε πονέσει αυτός. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ερώτηση. Κάτι άλλο θέλει να ρωτήσει κάποιος?
Έλα, Νικολέτα. Πώς ένιωσες όταν κατάλαβες ότι είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής? Κύριε Βαλαγιώτη. Δυνατά. Πώς ένιωσες όταν είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής? Πώς ένιωσες? Πώς ένιωσα? Πολύ χαρούμενος, συγκινημένος. Πετούσα στα σύννεφα. Έλα, πώς το λέμε, έλα. Θα ξανάρθεις που είναι Ελλάδα. Έρχεται. Ελλάδα έχουν συχνά για διακοπές. Έλα να μας δεις. Έλα στη βιβλία. Έλα στη βιβλία. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε, άμα σας ενδιαφέρει, μπορείτε να έρθετε και στο γυμναστήριο να κάνουμε. Μετάβριο! Όταν θα έρθεις, Άγγελε, με χαρά θα σε... Θα θελήσουμε να μας επισκεφτείς. Αύριο έχω μια φορά τηλεφώνηση. Και εγώ το θέλω. Να έρθεις εδώ στο σχολείο, να μιλήσεις και στα παιδιά και φυσικά θα κάνετε και προπονήσεις με κάποιους να θέλουν. Είναι φυσικά όπως σας ενδιαφέρει. Κι εγώ. Ακούστε τι είπε. Τι τα κορίτσια λέει μπορούν να παλεύουν.